Ακόμη και η Ελλάδα έχει αρχίσει να αποδέχεται το καθεστώς που η Τουρκία επέβαλε στη Μεσόγειο, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ακυρώσει τα τουρκολιβικά μνημόνια, χωρίς όμως να έχει καμία αρμοδιότητα. Μετά τη συμφωνία μας με τη Λιβύη στη Μεσόγειο, ενισχύουμε όλο και περισσότερο τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες υπέρ της χώρας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη Λιβύη. Προσπαθεί να καταργήσει τη συμφωνία μας προκειμένου να εξυπηρετήσει τον εαυτό της. Σύμφωνα με τι? Πού βρήκε αυτήν την εξουσία? Δεν έχει τέτοια εξουσία, ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα. Η θέση της Τουρκίας είναι διαφορετική. Χάρη στην αποφασιστικότητά μας για το θέμα αυτό, το καθεστώς που ανακοινώθηκε στη Μεσόγειο έχει σταδιακά αρχίσει να γίνεται αποδεκτό από τις χώρες που συμμετέχουν στο ζήτημα, ιδιαίτερα την Ελλάδα. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενή Σαφάκ, η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει το Roots Rail στο τεμάχιο 15, δηλαδή νοτιοανατολικά της Κρήτης, όπου θα ξεκινήσει έρευνες για φυσικό αέριο. Πρόκειται για την πρώτη αποστολή του τουρκικού σκάφου στο πλαίσιο της τουρκολιβικής συμφωνίας σε μια περιοχή που, όπως γράφει η Γενή Σαφάκ, βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως δήλωσε ότι το τρίτο πλωτό τουρκικό γεωτρύπανο θα ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για ένα γεωτρύπανο ultramarine έκτης γενιάς που μπορεί να πάει μέχρι 11.400 μέτρα βάθος. Θα ξεκινήσει γεωτρήσεις αργότερα αυτό το έτος μετά την ανάπτυξη και τη δοκιμή του πλοίου μας, το οποίο θα φτάσει στη χώρα μας το Μάρτιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν διευκρίνησε ωστόσο πού θα επιχειρεί το νέο γεωτρητικό σκάφος.